Για αυτή την Κυριακή, αγαπητοί μου χριστιανοί, συμπίπτει να εορτάζεται ένας πολύ μεγάλος Άγιος. Το όνομά του ξέρουμε, τα έργα του όμως δεν τα ξέρουμε. Ενώ θα έπρεπε όχι μόνο στα κατεχητικά των εκκλησιών να υπάρχουν, να διδάσκονται στα παιδιά, αλλά θα έπρεπε να διδάσκονται και στα σχολεία, για να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία. Είναι ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, αυτός ο μέγας διδάσκαλος της Εκκλησίας μας. Γεννήθη στην πόλη Νησίδη της Μεσοποταμίας περίπου το 306 μετά Χριστού. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς. Ο ίδιος από μικρή ηλικία είχε ζήλο για τα ιερά γράμματα της Εκκλησίας. Μεγάλωσε, ανατράφηκε δίπλα σε κάποιον άλλον μεγάλον Άγιο, ο οποίος ήταν ένας από τους πατέρες της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι ο Άγιος Ιάκωβος Επίσκοπος Νησίδιος. Θα σας πω τρία θαύματα που έχει κάνει αυτός ο Άγιος για να δείτε σε τι διδάσκαλο βρέθηκε ο Άγιος Εφραίμ. Ένα πολύ μεγάλο θαύμα που έκανε ήταν όταν πήγανε οι Πέρσες με βασιλιά το Σαπόριο να κατακτήσουν την Νησίδη. Βγήκε αυτός ως επίσκοπος της πόλεως, έκανε δέηση στον Κύριο. Ο Θεός επέτρεψε και ήρθε ένα πολύ μεγάλο σμήνος, ένα νέφος με σκνίτες και κουνούπια και ομίξανε εις τα άλογα και στους ελέφαντες των Περσών. Με αποτέλεσμα να τρελαθούν τα ζώα, να σκίσουνε, θα λέγαμε, τα δερμάτινα σκοινιά τα οποία κρατούσαν τα ζώα αυτά και να φύγουνε από εδώ και από εκεί, με αποτέλεσμα να τρομάξει ο βασιλιάς και να υποχωρήσει. Ένα άλλο θαύμα που έκανε αυτός ο Άγιος ήταν ενώ πήγαινε σε κάποιο χωριό της Επισκοπής του, τον προϋπάτησαν κάποιοι πτωχοί νέοι, θέλοντας να τον περιπέξουν λίγο, και ο ένας έκανε τον νεκρό. Οι Άνοι ζητούσαν ελεημοσύνη από τον Επίσκοπο για να θάψουν τον νεκρό. Ο Άγιος όμως, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, κατάλαβε το τι συνέβαινε και το τι υπήρχε και προσευχήθηκε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του νέου που έκανε τον νεκρό και των υπολείπων. Αλλά ο Θεός επέτρεψε και ο αυτός που έκανε τον νεκρό έμεινε νεκρός. Μόλις το είδαν αυτό οι υπόλοιποι, τρομάξανε και ζήτησαν συγχώρεση από τον Άγιο αυτό, με αποτέλεσμα να του συγχωρέσει ο Άγιος και να αναστήσει τον νεκρό φίλο του. Και ένα τρίτο που έκανε ήταν όταν πήγαινε σε κάποιο δρόμο, πέρασε από κάποια βρύση. Εκεί στη βρύση, σε αυτή την πηγή, όπως είπαμε στα χωριά, ήταν κάποιες νεαρές κοπέλες και πλένανε τα ρούχα, τις κουρελούλες τα λέγαμε, ότι είχαν τέλος πάντων τα υφάσματα. Τα πλένανε τα πόδια τότε. Τι κάνανε όμως το κακό? Είχαν σηκώσει τα ρούχα τους και φαινόντουσαν τα πόδια τους και δεν φορούσαν και μαντήλια στην κεφαλή τους. Είναι ακτινοτικό πράγμα η γυναίκα να μην φοράει το μαντήλι στην κεφαλή. Ο Άγιος της επίπληξε και επίσης σταμάτησε να βγαίνει νερό από τη βρύση εκείνη τη στιγμή. Τα δε κεφάλια των νεαρών κοπέλων ασπρίσαν όλες τα μαλλιά τους. Πιο πολύ τρομάξανε για το νερό, γιατί βλέπετε εκεί το νερό είναι πολύ σε μεγάλη ζήτηση στη Μεσοποταμία. Οι υπόλοιποι χωρικοί ζήτησαν συγχώρεση και παρακαλέσαν τον Άγιο να επαναφέρει το νερό. Το νερό επανήλθε, τα μαλλιά όμως των νεαρών κοπέλων δεν επανήλθαν, για τον λόγο ότι δεν το ζητήσανε να επανέλθουν. Και από ό,τι λέει ο συναξαριστής, ότι παρουσιαστήκανε, δεν κατεβάσανε τα φουστάνια τους, με σηκωμένα τα πόδια τους πήγαν μπροστά στον Άγιο να του ζητήσουν τι συμβαίνει και δεν φορούσε και τα μαντήλια. Έτσι επέτρεψε ο Θεός να μείνουν τα μαλλιά τους λευκά για να συνετιστούν για την υπόλοιπη ζωή. Δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο μεγάλος ο Άγιος Εφραίμ
και μελετούσε και σπούδαζε τα σειράς βίβλους των γραφών. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός. Η ζωή του ήταν ασκητική και ησυχαστική. Περπατούσε από εις έρημον, εις την έρημον από τόπου εις τόπου, ζητώντας ανθρώπους που θα τον ωφελούσαν, αλλά και θα μπορούσε να ωφελήσει και ο ίδιος. Σε μικρή ηλικία, το είπε βέβαια όταν είχε μεγαλώσει, είχε δει ένα όραμα ότι είχε φυτρώσει μέσα από το στόμα του μια πολύ μεγάλη άμπελος. Αυτή η άμπελος μεγάλωνε και είχε κατακτήσει όλο τον κόσμο. Πάνω σε αυτή την άμπελο πήγαν και καθίσανε διάφορα είδη πτηνών και τρώγανε τα σταφύλια της αμπέλου. Όσο τρώγανε τα σταφύλια της αμπέλου, τόσο μεγάλη ήτερη γινόταν η άμπελος αυτή, μεγάλωνε το κλίμα και βγαίναν περισσότεροι καρποί. Αυτή η οπτασία δήλωνε το πόσο μεγάλος Άγιος θα γινότανε και πόσο πολύ θα βοηθούσε τα συγγράμματά του για την κοινωνία των χριστιανών στους επόμενους αιώνες. Για το είπα στην αρχή, δυστυχώς έχουν τον σκοπό τους που δεν διδάσκουν τα συγγράμματα του Αγίου Εφραίου του Σύρου, γιατί θα ήταν υποφιλή για όλη την κοινωνία. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, στο εγκόμιο που έγραψε για αυτόν τον Άγιο, λέει, ήταν μέγας πατέρας και διδάσκαλος της Οικουμένης. Όλη την γραφή προς λέξη συνεπίνευσε από τη κοσμογονίας και μέχρι της τελείας της Χάριτος Βίσου. Έκανε πολλές ερμηνείες σε όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ήταν η παραμυθία των αθυμούντων, η παιδαγωγία των νέων, η χειραγωγία των μετανοούντων, η κατά των αιρετικών ροφέα και το δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Ήταν πολύ μεγάλος Άγιος εκείνη την εποχή. Δυστυχώς όμως, το 363, η νήσι της πέφτει στους Πέρσες και ο Άγιος πηγαίνει στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Εκεί ασκήπεψε σε ένα όρος δίπλα στην πόλη της Έδεσσας και έπειτα είχε να πει στην Κεσάρια το Μέγα Βασίλειο, γιατί είχε ακούσει πάρα πολλά λόγια για αυτόν τον Άγιο και θέλησε και αυτός ο Άγιος άνθρωπος να συναντήσει έναν άλλον Άγιο για να διδαχθεί. Σ' όλη τη ζωή ζητούσε να διδαχθεί και από τους άλλους, το οποίο δυστυχώς δεν το κάνουμε εμείς. Πολύ δυστυχώς νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και προχωράμε με ό,τι μας κατεβάζει στο μυαλό και δεν ζητάμε συμβουλή από κανέναν. Εκεί συνάντησε το Μέγα Βασίλειο και αναφέρεται ότι είδε μια οπτασία, αληθινή οπτασία, ζωντανή, ότι την ώρα που λειτουργούσε ο Μέγας Βασίλειος και έπειτα εγκύρεται στον λαό, μια χρυσή περιστερά που έλαβε σαν τον ίδιο, λέει, καθόταν στο δεξί του ώμου και τον μιλούσε. Αυτό φανερώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ήταν ζωντανή παρουσία δίπλα στον Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγας Βασίλειος ήξερε Πνεύματος Αγίου ότι ήταν ο Όσος Εφραίμ μέσα στον ναό και έστειλε και τον διάκοπο να το φωνάξει. Εφόσον έμεινε μέρες και συζητήσανε μαζί και ένας ωφελήθηκε από τον άλλον, τον χειροτώνησε διάκονο, δεν θέλησε να γίνει ιερεύς από ταπείνωση, γιατί θεωρούσε πολύ ύψιστο το αξίωμα της ιεροσύνης. Και έπειτα επέστρεψε εις την Έδεσσα. Το 372 έγινε ένας πολύ μεγάλος λοιμός, με γιώτα λοιμός, που σημαίνει πείνα, εις την πόλη της Έδεσσας. Οι πλούσιοι είχανε και δεν δίνανε, αυτοί που δεν είχανε πεθαίνανε. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Άγιος την ευθύνη και παρουσιάζει τους πλουσίους της πόλεως και λέει, γιατί δεν δίνεται, λέει, από αυτά που έχουν στους ανθρώπους να φάνε και πεθαίνουν. Η δικαιολογία ήταν ότι σε όλη την πόλη, λέει, δεν υπάρχει ένας άξιος, λέει, να του δώσουμε τα χρήματά μας. Σε όποιον τα δώσουν, λέει, τα καπηλεύεται, λέει. Η ίδια κατάσταση συμβαίνει και τώρα. Δεν βρίσκεις εύκολα κάποιον άνθρωπο στην κοινωνία να έχει αξίωμα και να διαχειριστεί τον πλούτο, το δημόσιο πλούτο, θα λέγαμε. Ο ίδιος ανάλαβε την ευθύνη. Έφτιαξε ένα νοσοκομείο με 300 κλίνες, πολύ μεγάλο για εκείνη την εποχή,
και προσπαθούσε όσο μπορεί να σώσει όποιον μπορούσε από την πείνα. Γιατί η πείνα, ξέρουμε όλο ότι φέρνει και ασθένειες, φέρνει και πολλά άλλα πράγματα. Δυστυχώς όμως, αναφόρησε για την αιώνια ζωή του 373, ένα χρόνο μετά την πείνα. Τα συγγράμματά του που είναι εκδεδομένα σε 6 τόμους, τα 3 είναι σε ελληνική και λατινική γλώσσα, τα δέα 3 είναι σε συριακή και λατινική γλώσσα. Δυστυχώς δεν βρέθηκε κάποιος Έλλην Ορθόδοξος Χριστιανός που να ξέρει λίγα λατινικά για να μεταφράσει από τη λατινική στην ελληνική γλώσσα και τους άλλους τρεις τόμους. Θα υπήρχε μεγάλη ωφέλεια. Αναφέρεται ότι έγραψε 3 εκατομμύρια στίχους, ποιητικούς στίχους για την Ορθοδοξία. 3 εκατομμύρια. Φανταστείτε πόσο μεγάλο πνεύμα ήταν αυτός ο άνθρωπος εκείνη την εποχή. Χωρίς να υπάρχουν ούτε ίντερνετ ούτε οτιδήποτε άλλο πληροφορίες από βιβλιοθήκες ή οτιδήποτε άλλο να φανταστεί κανείς για να έχει επικοινωνία με άλλους και να βοηθηθεί. Ήτανε δοχείο πραγματικό του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα από αυτούς τους Αγίους που έχουν στην Εκκλησία μας και να μην περιφερόμαστε σε κάθε οτιδήποτε άλλη βλακεία βγάζει ο κάθε ένας, θα ακούμε ποιητής, τραγουδιστής, καλλιτέχνης ή του λένε άνθρωποι του Πνεύματος. Την τίτλα τους δεν ξέρουν και τους λένε ανθρώπους του Πνεύματος. Πλέον ο κάθε ένας όποια χαζομάρα και να πει, τον κάνουν άνθρωπο του Πνεύματος. Γιατί όπως τον χορέψουν, έτσι θα χορεύει και αυτός. Δεν είναι έτσι. Όταν λέμε Πνεύμα, πρέπει να λέμε Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα οποία θα δεχόμαστε σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι ήδη γραμμένα. Το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας, το πώς θα είμαστε σαν Χριστιανοί, το αν πρέπει να ακούμε τραγούδια ή να ψέλνουμε ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δυστυχώς τα δεχόμαστε σαν χάνι και κοντεύουμε να χαθούμε σε λίγο. Αυτός ήταν λίγο περιληπτικά ο βίος του Αγίου. Δεν τολμάω να πω περισσότερα για τον Άγιο γιατί δεν είναι άξιος. Γι' αυτό αποφάσισα να σας διαβάσω κάτι το οποίο λέει από όλα αυτά τα συγγράμματά. Σας παρακαλώ δώστε λίγο προσοχή γιατί είναι λίγο νυκτικό αυτό εδώ το οποίο θα ακούσετε. Και όταν λέω νυκτικό είναι ότι έχει βάθος αυτό το πράγμα το οποίο θα ακούσετε. Είναι στον Ευεργετινό αναφέρεται, στον πρώτο τόμο, είναι υπόθεση 29. Περί του ότι των αγωνιζόμενων με όλη την δύναμή του και οι δαίμονες τον πολεμούν με μανία. Ενώ αδιαφορούν για τους αμελείς επειδή τους έχουν υποχειρίους. Αυτοί που θέλουν το αγαθό ευρίσκουν σύμμαχον των Θεών, ο οποίος και τους πολέμους επιτρέπει προς το πνευματικό μας συμφέρον. Πάνω σε αυτή την υπόθεση, λέει ο Άγιος Εφραίμ, πρέπει ο αδελφός να φρουρεί με κάθε προφυλακτικό μέσο την καρδία και τα συστήσεις του, διότι ενώ σωζόμενοι σε αυτήν τη ζωή, ευρισκόμεθα εις μεγάλων πόλεμων και μένε το εχθρός, προπαντός κατά των αγωνιζομένων, και τρέχει εδώ και εκεί, όπως λέει η Αγία Γραφή, ζητών ποιον να καταπίει. Αυτό το λέει η Αγία Γραφή στην Καθολική Πρώτη Επιστολή Πέτρου. Εναντίον λοιπόν αυτού του εχθρού πρέπει να αντιστέκεται με δύναμη επικαλούμενος στη συμμαχία του Θεού. Εκείνος όμως που έχει συμβιβαστεί με τα πάθη του, πώς θα τα πολεμήσει, εφόσον επόλυσε τον εαυτόν του ως δούλον της Τασιδωνάς και με τα πάσης προθυμίας πληρώνει φόρους εις τον τύρανο, διότι όπου υπάρχει εχθρότης, εκεί υπάρχει και πόλεμος. Και όπου πόλεμος, εκεί διεξάγεται αγών. Και όπου αγών, εκεί προσφέρονται οι στέφανοι. Εάν λοιπόν θέλει κανείς να ελευθερωθεί από την πικρά δουλεία, ας αναλάβει πόλεμο εναντίον του εχθρού. Διότι έτσι έκαναν και οι Άγιοι, αφού δεν νίκησαν τον εχθρό, ηξιώθησαν των υπουρανίων αγαθών. Ίσως όμως ερωτήσει κάποιος,
Εάν πράγματι όπου υπάρχει έφρα κατά των βαθών, εκεί είναι φυσικό να συμβαίνει και πόλεμος. Όπως είπες, πώς βλέπουμε τους φιλιστρώνους να πολεμώνται με τα σφοδρόητος από τα άτιμα πάθη και να μην δύνανται να μετανοήσουν? Εις αυτόν θα μπορούσα να απαντήσω. Δεν γνωρίζω, αγαπητέ μου, ότι αυτός ο πόλεμος γίνεται συμφώνως με την αρετή και με πνεύμα της τάσεως εναντίον του τυράννου. Αλλά το προπιθανότερο είναι πως θα υποκρύπτεται εις τον πολεμούντα πάθος Φιλιδονίας, εις το οποίο θα είναι δούλος. Δι' αυτό οι διούτοι δειλοπαθείς ούτε κατά την προαίρεση δεν έχουν εξεγερθεί εναντίον του εχθρού. Διότι οι πολεμούντες η συνδεμία συμφωνία έρχονται μεταξύ των. Δι' εκείνους όμως οι οποίοι παρέδωσαν τους εαυτούς των εις τα θελήματα του εχθρού και εμπορήθησαν εις τα Σιδωνάς, πώς θα είναι δυνατό, πώς θα είναι δυνατόν να ονομαστεί δια την περίπτωσή των πραγματικών πραγματικός πόλεμος? Εάν δεν πολεμώνται, αυτό δεν οφείλεται εις την φροντίδα των διά την αρετή και να στεναχωρούν των εχθρόντων, αλλά εις τη σκληρότητα αυτού ο οποίος τους παρασύρει στην παρανομία να πληρώνουν τον συνήθι φόρο της αμαρτίας και δεν τους αφήνει να αναπνεύσουν από τη διάπραξη των εσπροτάτων επιθυμιών εις τας οποίας τελειματικώς παρεντόπισαν ως δούλοι. Διότι όπως λέει και το ρητόν, από όποιον πάθος ενοικήθη ο άνθρωπος, εις αυτό υποδουλώνεται. Δευτέρα Καθολική Επιστολή Πέτρου. Διότι αυτοί περί των οποίων ομιλούμε δεν οδηγούνται βιαίως χωρίς να θέλουν, αλλά και χρήματα δίδουν για να πραγματοποιήσουν τα θελήματα αυτού που τους απεπλάνησε, δι' αυτό και αφού επιτύχουν την κακή πράξη που επιδιώκουν, ουδε μία μετάνοια παρουσιάζουν, ούτε καμία εγκράτεια αντιπροφύλαξη λαμβάνουν, για να μην περιπέσουν φάλινοι στο ίδιο σφάλμα. Των πραγματικών όμως αγωνιστών ο πόλεμος δεν είναι έτσι, διότι αυτοί αντιπολεμούν καθώς πολεμούνται και φλεγόμενοι από την κακή επιθυμία δεν υποκύπτουν αλλά υπομένουν, και ενώ υπάρχει ενώπιον των το υλικό της αμαρτίας το αποστρέφονται δια των φόβων του Κυρίου. Εάν δεν κανείς εξ αυτών πέσει προς στιγμή, γρήγορα σηκώνεται πάλι. Οι εχμαλωτιστέντες, δίνει ένα παράδειγμα τώρα, οι εχμαλωτιστέντες από βαρβάρους και βρισκόμενοι κάτω από το χέρι του τυράννου, όσοι μεν από αυτούς χαίρονται δια της επιτυχίας των εχθρών που τους εχμαλώτησαν, αυτοί μένουν ευχαρίστως κοντά στους εχθρούς. Χωρίς δεσμά και φυλακή, αγωνίζονται δια την νίκη των εχθρών και μάλιστα χρησιμοποιούνται και ως κατάσκοποι εις βάρος των συμπατριωτών τους. Αυτό θα λέγαμε ταιριάζει σε όλους αυτούς τους μασόνους, τους εχθρούς της Ορθοδοξίας που υποδουλώνονται στα πάθη τους, προσκυνούν τον σατανά και συνεχίζουν να πολεμούν την Ορθοδοξία. Αντιθέτως όμως, όσοι στενοχωρούνται δια την εχμαλωσία εις την οποία περιέπεσαν, δεν είναι ευχαριστημένοι στα ήθη των βαρβάρων και την παράνομη πολιτεία των και βιάζουν να φύγουν από αυτούς και ευκαιρία να μένουν να σωθούν και πάλι προς τους συντρόφους των να επιστρέψουν και να αποκτήσουν την προηγουμένη ελευθερία των και έχονται να έρθουν οι πατριώτες των εις βοήθειά των ως σύμμαχοι. Αυτοί μόλις διασωθούν από τους εχθρούς αμέσως καθίσανται αντίπαλοι των. Μάχονται μαζί με τους πατριώτες των και μαζί των καταβάλουν τους εχθρούς. Όσοι λοιπόν θέλουν να ελευθερωθούν από την μικρά αγκουλία του εχθρού, οφείλουν να αντισταθούν προς τα θελήματά του και να αναλάβουν φανερόν κατά αυτού πόλεμο, αφού ήπουν εις αυτόν με όρκο την καρδία τους λόγους των Αγίων Τριωμφέδων. Ας γίνει γνωστόν εις σε διάβολε, ότι εμείς δεν θα ακούσουμε πλέον τη φωνή σου, ούτε θα υπηρετήσουμε τα σιδωνά σου. Έστω αυτό το τελευταίο το λέει κανείς μέσα στην οικογένειά μας. Εγώ προσωπικά όσο μεγάλωσα, μέσα στην οικογένειά μου ποτέ δεν άκουσα ότι θα πολεμήσω τον διάβολο. Πρέπει δε κατά τον αγώνα να επικαλούνται οι αγωνιστές και τη Θεία Βοήθεια λέγοντες. Πάλι με τους Αγίους Τρεις Παιδες προς τον Θεό. Κύριε, βαδίζουμε πίσω σου τώρα με όλη μας την καρδία και σε φοβούμεθα και ζητούμε το πρόσωπό σου.
Μη μας εντροπιάσεις, αλλά δέξου μας με επιοίκειαν και σώσε μας, κατά το πολύφος της πλαγνίας σου και το θαυμάτο σου. Δόξασε το όνομά σου, Κύριε, και ας εδραπούν όσοι κακομεταχειρίζονται τους δούλους σου. Ήθε να κατεσκηθούν μαζί με κάθε δυναστεία τους και να συντριβεί η δύναμή των. Ας μάθουν ότι εσύ είσαι Κύριος, ως μόνος αληθινός Θεός και δοξασμένος εις ολόκληρον την Οικουμένη. Και αν ο τύραννος γίνει έξω φρενών και πειρακτώσει 7 φοράς ισχυρότερων την κάμπινων των ειδωνών, ας έχουν θάρρος όσοι εστήριξαν τα σελπίδα στον εις τον Κύριο. Διότι κάμινος θα μεταβληθεί εντός ολίγου εις βρόσον και ο τύραννος τον οποίον παλαιότερον είχον φοβηθεί, αυτός από εδώ και μπρος και από τη σκιά του θα τρομάζει εξαιτίας της βοηθείας που τους εδόθη από υψηλά. Γιατί το διάβασα αυτό και το επέλεξα? Γιατί δυστυχώς χωρίς να μας πολεμάνε πλέον οι δαίμονες, μας πλασάρανε, μας σερβίρανε πάθη, γίνανε κομπλεξικοί χριστιανοί, όχι ορθόδοξοι χριστιανοί, δεν ξέρουμε τι μας φταίει και λέμε ότι πολεμούν τα πάθη. Τα πάθη τα δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι και δεν έχουμε δει ακόμη τον πόλεμο που θα δεχτούμε αν πολεμήσουμε τα πάθη μας. Και δυστυχώς πριν λίγο καιρό άκουσα, λέει, ότι στο Πέδον Αγίας Σοφίας 500 παιδιά είχαν πρόβλημα. Να σας πω το πρόβλημα. Τα είχαν οι γονείς των και παίζανε με αυτά τα σατανικά τα μαραφέτια και χαζεύανε σαν χαζά και παρουσιάστηκαν προβλήματα στα παιδιά. Και παρουσιάζεται και ένας νόμος τώρα στην Αμερική πριν 6 μήνες. Τώρα το βρήκανε. Και λέει, ποινικό αδίκημα όποιος γονεύς δίνει στο ανήλικο παιδί του, λέει, από αυτά τα χαζοκούτια. Ποινικό αδίκημα. Γιατί? Για ποιο λόγο θέλουν να μας κάνουν χαζούς? Για ποιο λόγο θέλουν να μας κάνουν υπόδουλους στα πάθη? Να παίζουμε τζόγους, να γυρνάμε από εδώ και από εκεί, να παρατάμε να διαλύουμε τις οικογένειές μας, να είμαστε λαστρήμαρδοι, να μην πιστεύουμε, να μην προσευχόμαστε. Για ποιο λόγο? Για το λόγο να γίνουμε δούλοι. Και όταν θα μας κάνουν όλους δούλους στα πάθη μας και αυτοί θα χορεύουν σαν κυρίαρχοι της Οικουμένης, τότε θα έρθουν, όπως λέει και η Αγία Αποκάλυψη, να σου βάλουν και τη σφραγίδα ότι είσαι και δικός τους. Να σου βάλουν και το τσιπάκι κάποια στιγμή, γιατί σε έχουν δει τέτοιο ρεμάλι που θα δώσεις τα πάντα, δεν θα πιστεύεις σε τίποτα. Δεν είδατε? Πριν 50 χρόνια ήταν έτσι η Ελλάδα? Ήταν έτσι οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, ήταν έτσι? Πώς σε μια πενταετία μας ρημάξανε κυρίως την κοινωνία? Μας ρημάξανε κυρίως. Υπήρχαν τόσα διαζύγια. Γιατί υπάρχουν τώρα? Γιατί αυτοί που παντρεύονται δεν ξέρουν γιατί παντρεύονται. Δεν έχουν σκοπό να παντρευτούν πραγματικά. Να κάνουν οικογένεια. Μόνο ένας να υπηρετεί τις ειδονές του άλλου. Και όταν σταματήσουν οι ειδονές, διαζύγει. Πας σε μια δουλειά. Έχεις μάθει να είσαι κομπλεξικός. Και αν σε πούνε και κάτι, δεν μ' αρέσει εκείνη η δουλειά. Φεύγω. Φεύγεις. Εγώ τουλάχιστον πρόλαβα πολλούς ανθρώπους, μεγαλύτερους από μένα, να κλαίνε, να σκύβουν το κεφάλι. Θα μου πεις είναι σωστό? Όχι, δεν είναι σωστό. Αλλά είχαν μάθει υπομονή, γιατί είχαν σκοπό πίσω την οικογένειά τους σοβαρό να θρέψουν την οικογένειά τους. Αλλά αν υπήρχαν σωστοί χριστιανοί, θα υπήρχαν και σωστοί εργοδότες, θα υπήρχαν και σωστοί εργαζόμενοι, θα υπήρχαν και σωστοί ιερείς και αρχιερείς και πάει λέγοντας. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην είστε αμελείς. Η αμέλεια μας έφερε αυτή την κατάσταση. Να έχουμε επιμέλεια εις την κοινωνία μας, εις τη ζωή μας, να έχουμε επιμέλεια εις την προσευχή, εις τις νηστείες, εις την ετοιμασία. Δεν είναι ότι, εορτάζουμε το Ορθόδοξο και τελείωσε η υπόθεση. Θέλει βίωμα το Ορθόδοξο. Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο το ερτολόγιο. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα. Αυτό φωνάζανε οι Άγιοι. Και αυτό κοιτάνε το βίωμα, τη ζωή μας, το πώς θα ζούμε,
Αυτό κοίταρα να χτυπήσουν όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ υπάρχουν γερές ρίζες. Το δέντρο το κόψαν. Δυο μερικά πλαστάρια και κοιτάρα τα πνίξουν κι αυτά. Σας εύχομαι με τις ευχές των Αγίων, πάντων των Αγίων, να πολεμήσετε σε αυτόν τον αγώνα για τις ψηλές ψηφώσεις.